ιδρύθηκε το 1992. Θα ήθελα να κρατήσω δυνάμεις εάν μου εδίδεται η ευκαιρία σε κατά την παράσταση παρουσία. Αλλά επειδή δεν θα μου δοθεί, έχω δυνάμεις. Οπότε συνεχίζουμε. Το ΚΙΕΝ ιδρύθηκε το 1992 και το νοσοκομείο ξεκίνησε να δουλεύει το 2000. Αναφέρατε ότι τα έσοδα για την κατασκευή προερχόντουσαν από κληροδοτήματα. Τα έσοδα ήταν μόνο από κληροδοτήματα ή και από άλλες πηγές για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου? Κάνετε ένα λάθος. Το 1992 ο αείμνηστος Μητσοτάκης, υπό την πίεση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Τσαρδάρη, πέρασε τον νόμο 2082 που κύρωσε με νόμο δηλαδή το ΔΝΑ. Οι εργασίες αρχίσανε το 1994-1995, δεν θυμάμαι ακριβώς. Διότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε Βουλευτή. Τα έσοδα προερχόντουσαν μόνο από τα κληροδοτήματα ή υπήρχαν και δάνεια που κατευθυνθήκαν για την κατασκευή του νοσοκομείου? Με συγχωρείτε, το τελευταίο δεν άκουσα. Τα έσοδα για την κατασκευή του νοσοκομείου και τον εξοπλισμό προερχόντουσαν μόνο από κληροδοτήματα ή πήρατε και δάνεια την περίοδο, τη δεκαετία του 90? Ασφαλέστατα. Επομένως, καταλήγουμε ότι το 2001 το νοσοκομείο εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο 72 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το 2005 υπάρχει πτωτική πορεία του πιστωτικού υπολείπου και το 2006 παίρνετε την απόφαση να πάτε στη Μαρφίν. Συνάπτουν ουσιαστικά τρία δάνεια, 50 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια. Ένα ποσό χρησιμοποιήθηκε περίπου 55 εκατομμύρια για να εξοφληθούν παλαιότερα δάνεια. Όχι, για να αγοράσει το δάνειο από την Αλφα ή Μαρφίν. Τα υπόλοιπα χρήματα πού διατέθηκαν? Ήταν παρκαρισμένα στη Μαρφίν και κατά τις ανάγκες ζητούσαμε. Το νοσοκομείο έχει ανανεώσει τον εξοπλισμό του? Όχι ειδικώς. Το 2007 προκύπτει ότι το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο του ΚΙΕΝ στη Μαρφίν είναι 94 εκατομμύρια, το οποίο μέχρι το 2012 βαίνει μειούμενο και φτάνει τα 70 εκατομμύρια και ξαναυξάνει το 2013 στα 81. Πώς επετεύχθη ο οικονομικός στραγγαλισμός τον οποίο επικαλείστε για το αδιέξοδο του ΔΝΑΝ τόσο από πλευράς τραπεζών όσο και από πλευράς κράτους? Σε αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει τίποτα το κράτος. Το είπατε μόνο σας και σας ευχαριστώ. Εμείς πληρώναμε το δάνειο κανονικά, είχε απομειωθεί και από τότε που μας στραγγάλισε ο Βγενόπουλος απογειώθηκε. Δεν έμπαινε δραχμή. Όχι ευρώ, δραχμή. Το 2006 επί Νικήτα Κακλαμάνη αλλάζει το καταστατικό του ΚΙΕΝ και το Υπουργείο Υγείας ορίζει τρία μέλη από τα 7. Καταθέσατε επίσης ότι από τότε ο πρόεδρος έχει χάσει τις οικονομικές αρμοδιότητες, δηλαδή εσείς, και έχουν πάει στον αντιπρόεδρο. Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι... Παρακαλώ, για να μην λέω ανακρίβειες ή για να αντιληφθείτε καλύτερα, είναι απλό να διαβάσετε. Δεν θυμάμαι ποιο άρθρο είναι, στο νόμο 3454, που εξειδικεύει πρώτη φορά μετά από την ίδρυση του ΔΝΑΝ, εξειδικεύει τις αρμοδιότητες του αντιπρόεδρου. Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι για το οικονομικό αδιέξοδο ευθύνονται αποκλειστικά οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ότι εσείς δεν είχατε καμία απολύτως ευθύνη? Δεν το είπα. Προς Θεού δεν το είπα. Είπα πως οι πολιτικές που ασκήθηκαν ήταν τέτοιες ώστε να φτάσει το Ίδρυμα εκεί. Το αν έχω ευθύνη θα αποδοθεί από τη δικαιοσύνη. Εάν η πολιτική
ο πολιτικός κόσμος υπεύθυνο. Έκαναν το σωστό ή όχι, αυτό νομίζω ότι είναι το αντικείμενο της Επιτροπής. Οι αποφάσεις του ΚΕΝ και η στρατηγική, στρατηγική που ακολουθούσατε, υπήρχε συναντήληψη, οριζόταν από εσάς, υπήρχε ομοφωνία στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρχαν συγκρούσεις με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, συγγνώμη, το γεγονός το να πάτε προς τη Μαρφίν, οι συνέργειες που αναπτύξατε με άλλες ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες, όπως μας έχετε καταθέσει, ενόχλησαν τον Βιεννόπουλο και προχώρησε στην καταγγελία των δανείων. Αυτού του είδους οι στρατηγικές επιλογές ήταν απόφαση των εκπροσώπων του Υπουργείου, υπήρχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ομοφωνία, υπήρχαν συγκρούσεις. Πλην της περιπτώσεως να αποσυρθούμε από κάθε ένδικο μέσο κατά Βιεννόπουλου, κατά 99,999% ήταν ομόφωνες. Και πολύ λίγο λέω. Μπορεί να ξεχνώ καμία που να μην ήταν ομόφωνη, αλλά θα ήταν περιστασιακή. Όχι για μείζον θέμα, δηλαδή. Έχετε καταθέσει και στην Επιτροπή ότι είχατε πολλές γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, ότι κάνατε αρκετές εξυπηρετήσεις. Μας παραπέμψατε και στο ημερολόγιο της πρώην γραμματέως σας, το οποίο δεν βρίσκουμε, αν δεν κάνω λάθος. Οι τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στο ΚΙΕΝ ήταν αποκλειστική επιλογή του εκάστοτε υπουργού ή λόγω της θέσης σας και των γνωριμιών σας υπήρχε κάποια συνεργασία, κάποια συνεννόηση για το ποιοι θα μπουν? Θεωρείτε ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί που περάσαν επί της ηττίας μου ήταν άχρηστοι και υποχείριά μου? Όχι. Θεωρώ ότι ήταν άχρηστοι όλοι. Αλλά είχατε σχέσεις, ο κύκλος σας, είχατε αρκετές γνωριμίες. Οι αποφάσεις για τα μέλη που θα οριστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν μόνο των υπουργών? Επειδή πολύ ακούγεται αυτό το πράγμα. Επειδή πολύ ακούγεται αυτό το πράγμα. Ότι είχα πολλές γνωριμίες. Εσείς το καταθέσατε, όχι. Εσείς το αναφέρατε. Υπάρχει τις γνωριμίες σας με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, με βουλευτές. Υπάρχει μια άλλη ανάγνωση. Τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους της Δημοκρατίας ήταν καθήκον μου να τους τιμώ, να τους γνωρίζω και να τους επισκέπτομαι για διάφορα θέματα. Τους υπουργούς θα τους προσδιορίζα εγώ. Η δε γνωριμία, μιλάω για τους άλλους, όλους τους άλλους που υπενήσεστε, δεν ήταν. Είμαστε μοναχικοί, ξέρετε, οικογένεια. Άλλοι ερχότανε για να γίνουν κύκλος μας. Εμείς ποτέ. Σας πλησιάζανε δηλαδή και άλλοι γιατί θέλανε να πάρουν τη μερίδα του λέοντες από προσλήψεις ή ό,τι άλλο, όπως αλλιώς χρησιμοποιούσατε? Ίσως γιατί τραγούδαγα καλά ή ήμασταν καλή παρέα με τη γυναίκα μου, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πλησίασα ποτέ κανέναν πολιτικό για τίποτα. Παρά μόνο για τον Τινάν και τον Ερυθρό Σταυρό. Έχετε καταθέσει επίσης στην Επιτροπή ότι όραμά σας ήταν το νοσοκομείο να πάει στο δημόσιο, να ενωθούν τα δύο νοσοκομεία, Τινάν και Κοργελάνιο, και να είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, κάτι στο οποίο βρήκατε και συμμάχους και αρκετούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιους υπουργούς αναφέρεστε? Στον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, κύριος. Προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο μιας ζεύξης για να γίνει ένα, χωρίς όμως να όχι. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Έχετε ολοκληρώσει? Μιλάμε για το Δίνα. Δύο τελευταίες. Τελευταία. Πριν αναφερθήκατε ότι το μνημόνιο που υπέγραψε το ΚΙΕΝ με την Τράπεζα Πειραιώς και το Υπουργείο Υγείας το πληροφορηθήκατε από κάποιον αποστάτη της αποστασίας του Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιον εννοείτε? Το όνομά του?
Το όνομά του. Σοβαρά λογείτε. Πρώην εκλεκτός του Γεωργιάδη, που κάποιοι τον αλλάξανε και μου φέρε το μνημόνιο. Απλό. Ποιον εννοεί, το όνομα δεν έχει. Είπατε δεν θέλετε να πείτε, γιατί νομίζω ότι υπονοείτε πως τον ξέρουμε ήδη, πως τον έχετε πει. Δεν το λέτε, ας πούμε, απλώς έτσι. Ψάξτε πόσοι μπαινοβγήκαν οι φίλοι του. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Νομίζω πως έχασα. Μήπως έχασα τίποτα. Ένας από αυτούς που δυσαρεστήθηκε μου φέρε το μνημόνιο. Δεν θέλετε να μας διευκολύνετε λίγο και να μην ψάχνουμε και να μας το πείτε. Σεβαστό. Έχω τιμή. Και μία τελευταία, αναφέρατε ότι υπήρχαν δικαστικά κυκλώματα τα οποία αποφάσισαν για την προσωρινή διοίκηση. Τι εννοείτε? Ό,τι εννοεί όλος ο ελληνικός λαός. Τα νοσήλια τα οποία απολάμβαναν και οι δικαστικοί εξυπηρετούσαν και τέτοιου δημόσιες σχέσεις από πλευρά ΚΕΕΝ. Με συγχωρείτε. Τα προνόμια που είχαν διάφοροι χώροι, όπως δημοσιογράφοι, δικαστικοί, όσον αφορά νοσήλια και συμβάσεις των ταμείων τους με το ΚΕΕΝ, εξυπηρετούσαν και τέτοιου είδους ζητήματα. Όχι απολύτως. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τζαμακλής. Μετά ο κύριος Βίτας, τελειώνουμε.